Φίλες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Τρίτη 24 του μηνός και στη γειτονιά μας, από ό,τι φαίνεται, ανάβουν μεγάλες φωτιές. Μιλάω για την ένταση η οποία προέκυψε μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας με ευρύτερες γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις μετά την κατάρριψη ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους τύπου Σουχόι, για το οποίο το μεν Κρεμλίνο και το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης λέει ότι βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Συρίας και επιχειρούσε εναντίον του ISIS. Η δε τουρκική κυβέρνηση επιμένει ότι παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της Τουρκίας, γι' αυτό και κατερρύφθη. Ερώτημα. Είναι ο πολιτικός κόσμος της χώρας, της Ελλάδος εν προκειμένου, έτοιμος για τις εξελίξεις που έρχονται στην ευρύτερη περιοχή μας? Η απάντηση δική σας. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα ολοκληρώθηκε η ανασυγκρότηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Κανένας κίνδυνος για τις καταθέσεις, λέει ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Πάντοτε στην επικαιρότητα. Κλαυσίγελος. Χάος στη Νέα Δημοκρατία. Παραιτήθηκε ο μεταβατικός πρόεδρος και πλέον όλες οι πρωτοβουλίες και οι θεσμικές διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού περνάνε στον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος θα ασκεί καθήκοντα Προέδρου Μεταβατικού του Κόμματος, αλλά και Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας. Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, το μπάχαλο δεν είναι μόνο ελληνικό προνόμιο, γιατί η κρίση, η απίστευτη αυτή κρίση στη Νέα Δημοκρατία, δείχνει την παθογένεια η οποία κρύβεται πίσω από τα χαμόγελα και πολλές φορές στην ωραία βιτρίνα σε ολόκληρο το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αλλά επιτρέψτε μου, και σε ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Το μπάχαλο λοιπόν και το χάος δεν το μονοπολεί ευτυχώς ή δυστυχώς η χώρα μας. Καθώς περνούν οι μέρες, έρχονται στο φως της δημοσιότητος απίστευτες λεπτομέρειες από γκάφες των αρχών ασφαλείας στη Γαλλία. Καθώς προκύπτει ότι η δήθεν τρομοκράτησα, την οποία εμφάνιζαν μέχρι πρότινος οι γαλλικές αρχές, ότι ανατινάχθηκε μέσα στη γιάφκα διαμέρισμα του Σεντενή, είναι μια φιλήσυχη Μαροκινή που μένει στο Μαρόκο και δεν έχει καμία σχέση με την τρομοκρατία ή με οτιδήποτε άλλο. Και επιπλέον αποκαλύπτεται ότι υπήρξε καθοδηγητής Γάλλος, το όνομά του Ολιβιέ Κορέλ, ο επιλεγόμενος και λευκός εμμύρης, τον οποίον γνώριζαν οι γαλλικές αρχές και παρακολουθούσαν εδώ και πολύ καιρό, ο οποίος κατήφθηνε τους πρωταγωνιστές αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης και για τον οποίο οι γαλλικές αρχές δεν είχαν προχωρήσει σε σύλληψη, διότι δεν είχαν επαρκή στοιχεία. Καλά τους παρακολουθούσαν. Καλά τους είχαν επισημάνει. Δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν τίποτα από την προετοιμασία μιας τέτοιας μεγάλης κλίμακας επίθεσης. Πάλι τα συμπεράσματα δικά σας. Είναι αυτό που λέμε συμβαίνουν και εις Παρισίους. Ερχόμαστε λοιπόν στην επικαιρότητα, μια επικαιρότητα που αλλάζει από ώρα σε ώρα. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω την κυρία Εύη Καρακώστα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς μας ήλθατε. Καλησπέρα, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και σιδεροκέφαλοι, όπως λέμε, σε ένοπλες δυνάμεις. Γιατί πέφτουν οι σφαίρες, σαν το χαλάζει τριγύρω μας. Καλωσορίζω τον κύριο Μανώλη Αγγελάκα, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς μας ήλθατε. Καλωσορίζω επίσης τη συντροφιά μας, τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη, πρώην υπουργό, στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας. Γεια και χαρά σας. Έχουμε συνδεθεί με τον ιστότοπο DefenseNet Pro News και έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Τάσο Γκουριώτη, διευθυντή και ιδρυτή του ιστότοπου. Κύριε Γκουριώτη, είναι γνωστό ότι έχετε πολύ καλή γνώση των γεωστρατηγικών και γεωπολιτικών ζητημάτων στην ευρύτερη ζώνη στην οποία ανήκει και η Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ένα πρωτοφανές γεγονός. Η Τουρκία ρίχνει ένα Σουχόι 24. Αυτή τη στιγμή η ένταση φτάνει στα ύψη μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας και το ερώτημα είναι πού θα πάει η κατάσταση. Τι εικόνα έχετε? Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι αυτό που συνέβη για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, δηλαδή να καταρριφθεί αεροσκάφος
μιας, αν όχι της υπερδύναμης, εν πάση περιπτώσει της δεύτερης τη τάξη παγκοσμίως δύναμης, από μια ξένη χώρα, χωρίς με αυτή την ξένη χώρα να βρίσκεται σε πολεμική εμπλοκή. Γιατί έχουν καταρριφθεί και αμερικανικά αεροσκάφη, αλλά κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών στην Ιουγκοσλαβία, υπενθυμίζω. Οι Τούρκοι κλιμακώσανε. Οι Τούρκοι κλιμακώσανε και κλιμακώσανε για συγκεκριμένο λόγο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα θύλακα τουρκικό στη Βόρεια Συρία με Τουρκομάνους. Τους οποίους εδώ και 4-5 ημέρες, όπως έχουμε γράψει ήδη στο ProNews, τους βομβαρδίζουν ανηλαίως και έχουν μεγάλες απώλειες. Έχει παγιδευτεί ένα τουρκικό τάγμα. Όταν λέω τουρκικό, εννοώ τουρκικό, όχι τουρκομάνι. Μέσα στο Συριακό έδαφος. Τάγμα, μέσα στο Συριακό έδαφος. Mm. Το οποίο από την Κυριακή και μετά το είχαν βομβαρδίσει και απειλούσαν με ολική εξόντωση. Δηλαδή δεν είναι τυχαία. Η ρωσική αεροπορία. Δεν ήταν τυχαία, η κατάρριψη σημερινή. Υπήρχε λόγος που έγινε. Η εικόνα που έχετε είναι ότι έγινε στα πλαίσια αναχέτησης από τουρκικά F-16 ή χτυπήθηκε από το έδαφος? Όχι. Αυτό ξεκαθαρίστηκε. Παρότι στην αρχή λέγανε πηγές από το Ρωσικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εμείς είχαμε καθαρή εικόνα, εν πάση περιπτώσει, ότι πρόκειται για κατάρριψη από τουρκικά μαχητικά. Τουρκικά κάτι το οποίο το επιβεβαίωσε. Αυτό ξεκαθαρίστηκε, εν πάση περιπτώσει, όταν ο ίδιος ο Πούτιν βγήκε και το είπε. Mm-hmm. Το επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο περί κατάρριψης. Προειδοποιήθηκε μαχητικά το ρωσικό σουχόι? Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Οι Τούρκοι λένε ναι. Οι Ρώσοι λένε όχι. Mm-hmm. Εκτιμώ από το σημείο που έπεσε ότι έχουν δίκιο όμως οι Ρώσοι που λένε ότι πετούσε πάνω από τον Συριακό ένα αέριο χώρο και όχι από τον τουρκικό. Δεν είναι δυνατό να υπάρξει μια κατάρριψη και να πέσει ένα αεροσκάφος μέσα σε ένα χώρο ο οποίος, πάνω από τον οποίο δεν ύπταται. Είναι σαφές αυτό. Άρα έχουμε ξεκάθαρα από την Τουρκία μια όχι επίδειξη δύναμης, ήταν μια προσπάθεια, επαναλαμβάνω, να διασωθούν οι τουρκομανικές δυνάμεις και στοιχεία ενός τουρκικού τάγματος που έχει διεισδύσει μέσα στην Τουρκία. Μέσα στη Συρία. Βομβαρδίζονται από την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή ανηλαιώς. Μήπως όμως. Υπήρχε ήδη διπλωματικό παρασκήνιο. Κύριε Γκουριώτη, ακούστε με λίγο. Μήπως όμως αυτή η απόφαση του Ερντογάν έχει και ευρύτερους στόχους? Γιατί, για παράδειγμα, η πρώτη συνεπειά της είναι ότι διασπά, τεινάζει στον αέρα μια προσπάθεια προσέγγισης Ρωσίας και Δύσης, εν προκειμένου Ρωσίας και Γαλλίας, και τη συγκρότηση ενός κοινού μετόπου απέναντι στο Ισλαμικό Χαλιφάτο. Ναι, η Τουρκία παίζει 100% δικό της παιχνίδι. Mm. Μην φανταζόμαστε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε κανένα συνασπισμό. Η συμμετέχει η Τουρκία, υποστηρίζει 100%, τα είχαμε ξαναπεί άλλωστε από την εκπομπή σας, υποστηρίζει 100% το ISIL, ανεξάρτητα από Αμερικανούς, από Γάλλους, από Ράσους, από οτιδήποτε άλλο. Είναι απόφαση, είναι στρατηγική απόφαση του Ερντογάν. Τη στήριξε και θα εξακολουθήσει να τη στηρίζει. Δεν υπάρχουν τέτοιες δεύτερες σκέψεις. Ήταν άμεσο και ήτανε το ζήτημα και το πρόβλημα ήταν άμεσο. Να επιβιώσει ο τουρκομανικός θύλακας, ο οποίος, σας επαναλαμβάνω, ότι βομβαρδιζόταν ανηλαιώς εδώ και 5-6 μέρες περίπου. Και θα καταστρέφονταν ολοσχερός. Αυτή τη στιγμή να σημειώσουμε ότι οι Τουρκομάνοι στην περιοχή, ναι, συνεπιχειρούν μαζί με τον ISIS, έτσι. Συνεπιχειρούν τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που είχαν κάνει με τους Αμερικανούς. Ναι. Είχαν καταφέρει να πιέσουν το ISIL. Είναι Ισλαμιστές, όλοι είναι Ισλαμιστές, mm-hmm, αλλά είναι η Αλ-Νούστρα, είναι με την, είναι φίλο Αλ-Κάιντα. Η Αλ-Νούστρα είναι παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, ακριβώς. Ναι, είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι η συριακή εκδοχή της Αλ-Κάιντα. Το ISIL είναι παντού σε διάφορες άλλες ομάδες. Ο FSA συνεργαζόταν με τους Τουρκομάνους. Εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνει η Ρωσία τώρα, κύριε Γκουριώτη? Ξέρετε πολύ καλά, εκτός των άλλων, και την ρωσική εσωτερική πολιτική ζωή. Τι θα κάνει η Ρωσία τώρα? Κοιτάξτε, εδώ είναι αυτό είναι το πιο σημαντικό ερώτημα στην όλη υπόθεση. Υπάρχουν δηλώσεις τις τελευταίες ώρες, οι οποίες είναι συγκρατημένες, αλλά δείχνουν ότι θα υπάρξει αντίδραση. Ο Πούτιν ήταν ιδιαίτερα συγκρατημένος. Ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπός του, που βγήκε πριν από μία ώρα ήδη και το έχουμε
αναρτήσει ήδη, μίλησε για ψυχραιμία, αλλά είπε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη μια τέτοια ενέργεια. Οπότε κάτι πρέπει να περιμένουμε. Μάλιστα. Σε ποια, προς ποια τώρα πριν από λίγο ενημερώθηκα από ένα τηλεγράφημα ότι στέλνουν το Μόσκβα για να ενισχύσει, αυτό είναι, δεν το έχουμε καν αναρτήσει, να το πούμε εν πάση περιπτώσει, ότι στέλνουν το καταδρομικό Μόσκβα που είναι μια πλωτή πλατφόρμα με 300 για να ενισχύσει την αντιεροπορική άμυνα από τα δυτικά της Λατάκιας. Επειδή έχουν πολύ ισχυρή ήδη αντιεροπορική άμυνα στη Λατάκια, στο αεροδρόμιο από όπου επιχειρούν τα ρωσικά μαχητικά, εκτιμώ ότι περιμένουν κάτι πολύ χοντρό ή θα προχωρήσουν σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και γι' αυτό θέλουν ακόμα επιπλέον και τις αντιεροπορικές στοιχείες που υπάρχουν πάνω στο Μόσχα. Να έχουν την κάλυψη. Πιστεύετε τελικά ότι θα δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα ψυχρού πολέμου στην περιοχή ή θα επικρατήσουν ψυχραιμότερες σκέψεις? Νομίζω πιο θερμό δεν γίνεται στην παρούσα φάση. Έχουμε καταρρύψει. Ή θα επικρατήσουν ψυχραιμότερες σκέψεις. Έχουμε και μια καταστροφή ελικοπτέρου που χτυπήθηκε σήμερα. Σκοτώθηκε και ένας Ρώσος των ειδικών δυνάμεων. Νομίζω ότι είναι η πρώτη τους διακριβωμένη απώλεια. Δηλαδή, σήμερα σε μία μέρα γράψανε 3 νεκρούς. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Τελικά οι πιλότοι έχασαν τη ζωή τους. Ναι. Του Σουχόι. Ναι. Είναι και οι δύο νεκροί. Αυτό μπορώ να σας το πω, δηλαδή το γνωρίζουμε από νωρίς το μεσημέρι έγκυρα εμείς, ότι είναι και οι δύο νεκροί. Πριν ακόμα βγει το βίντεο, είχαν υποκλαπεί και εν πάση περιπτώσει γίναμε γνώστες κάποιων επικοινωνιών που είχαν μεταξύ τους. Οι Ισλαμιστές είχαν σκοτωθεί. Τους σκοτώσανε την ώρα που έπεσαν με τα ελικόπτερα. Ένας επειδή είχε τρυπηθεί ο θόλος του αλεξιπτώτου από τις σφαίρες. Έπεσε σαν βαρύδι κάτω. Μάλιστα. Άσχημα πράγματα. Άσχημες ειδήσεις. Άσχημα πράγματα. Νομίζω ότι ζούμε σε ιστορικές στιγμές. Ζούμε σε ιστορικές στιγμές οι οποίες παράγουν φόβο και ανασφάλεια για την ευρύτερη περιοχή. Ναι. Κύριε Μπουργιώτη, θα σας πω ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Αν δεν απαντηθεί με κάποιο τρόπο αυτό στην Τουρκία, το πρόβλημα μετά θα το έχουμε εμείς. Θα περάσει εδώ το πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί η Τουρκία θα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Ναι. Δεν μπορεί να καταρρύπτεις βομβαρδιστικά της Ρωσίας και να φοβάται η Ρωσία να σου απαντήσει. Μάλιστα. Σημαίνει ότι τότε αποθρασύνεσαι. Μάλιστα. Νομίζω το συμπέρασμά σας είναι σαφές. Ευχαριστώ για όλα. Θα συνεχίσουμε να σας παρακολουθούμε. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον DefenseNet και την ProNews, το γνωστό ιστότοπο. Τάσος Γκουριώτης, γνώστης των εξελίξεων στην περιοχή, μας μετέφερε ένα ρεπορτάζ πάρα πολύ χρήσιμο για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σοβαρότητα των γεγονότων και των εξελίξεων. Εγώ περνάω στους τρεις, στην κυρία και στους δύο κυρίους που είναι κοντά μας και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας, αναρωτιέμαι και δεν θέλω απάντηση. Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι. Αν ο πολιτικός κόσμος είναι σε συνεννόηση στην Ελλάδα, που δεν είναι, και αν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει εξελίξεις που έχουν σχέση με γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά ζητήματα, που μπορεί και να αποδειχθούν στην πράξη πολύ σοβαρότερες και από την οικονομική κρίση. Την ίδια στιγμή η επικαιρότητα στην Ελλάδα ασχολείται με την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να εκλέξει αρχηγό. Ο Περέδη δείξε δηλαδή. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Κυρία Καρακώστα, είναι έτοιμη η χώρα σε επίπεδο πολιτικού κόσμου να αντιμετωπίσει ευρύτερες γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές ανατροπές στη ζώνη στην οποία ανήκει η Ελλάδα? Εγώ δεν θα έβαζα το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Να πω έχω να πω το εξής. Ότι η δήλωση που έκανε η ρωσική πλευρά σήμερα σε σχέση με αυτά τα γεγονότα αναδεικνύουν πράγματα τα οποία όλοι τα ξέρουμε αλλά λίγο τα λέμε. Δηλαδή, ποιοι οικονομικά ενισχύουν τον ISIS, ποιοι αγοράζουν πετρέλαια από εκεί και πού βρίσκουν πραγματικά τα χρήματα, όλο αυτό τον εξοπλισμό τους προκειμένου να κάνουν ό,τι κάνουν. Άρα λοιπόν εδώ
ήθελα να πω ότι όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι που στηρίζεται σε οικονομικά συμφέροντα. Και αν αυτό το καταλάβουν οι λαοί, πραγματικά πρέπει να δούμε τι θα γίνει με όλο αυτό το κομμάτι. Μέχρι να το καταλάβουν οι λαοί είναι... όμως, οι ισχυροί παίκτες σε αυτό το παιχνίδι είναι γνωστοί. Είδαμε σε επίπεδο ΝΑΤΟ, στο οποίο ανήκει και η χώρα μας, ότι είχαμε σύγκληση του Συμβουλίου των Μονίμων Αντιπροσώπων και το ερώτημα είναι πού θα πάει η κατάσταση. Και αν ο ελληνικός πολιτικός κόσμος είναι σε συνεννόηση και αν είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ευρύτερες αλλαγές στην περιοχή μας. Είμαστε μαγαζί γωνία, αλλά αυτό πολλές φορές σε εκθέτει και σε κινδύνους περίεργους. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι ειλικρινά στην Ελλάδα σήμερα περνάμε πάρα πολύ δύσκολα και το επίπεδο της συνεννόησης είναι εξαιρετικά κακό. Έτσι. Είναι εξαιρετικά κακό και θέλω να πω το εξής. Δεν θέλω να σχολιάσω τα γεγονότα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά οφείλω κάτι να πω. Όπως σχολιάζουμε όλοι και τους ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι δημοκρατία. Οφείλω κάτι να πω. Ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική και γενικά οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται την ήττα. Έχω την αίσθηση ότι ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έμαθε να είναι στην εξουσία επί πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορούν τώρα να διαχειριστούν μία ήττα. Και αν προσέξετε, όλη την προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων ήταν ποιος είναι ο καλύτερος για να χτυπήσει το ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση τη σημερινή. Αν δεν χτυπιέται και ο Τσίπρας τόσο εύκολα. Δεν είναι θέμα, είναι θέμα πολιτικών, είναι θέμα αναγκαιοτήτων, είναι θέμα τι υπηρετεί σήμερα, τι έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Δηλαδή πρέπει να χτυπήσεις πολιτικές. Δεν είναι δυνατόν να κονταραχτυπιέσαι εσύ, εγώ θα κάνω σκληρότερη αντιπολίτευση. Και το λέω αυτό, κύριε Παναγιώτοπουλε. Αισθάνεται άνετα, πιστεύετε, το Μέγαρο Μαξίμου γιατί... τώρα. Οι έννοικοι του Μεγάρου Μαξίμου αισθάνονται άνετα. Όχι, όχι, όχι. Έβλεπα τον κύριο Σταθάκη χθες το βράδυ στην εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου, όπου στην αρχή υπήρχε το μαλλιοτράβηγμα μεταξύ Μεϊμαράκη και Άδωνη. Και ο κύριος Σταθάκης καθόταν άνετα στην καρέκλα του, ούτε να του επιτεθούν βεβαίως που χρόνος για τους πληστηριασμούς, για την ανυπαρξία σχεδίου ανάπτυξης, για την καθυστέρηση που παρατηρείται στο ΕΣΠΑ, για εκατομμύρια λόγους. Κάνει πάρτι του Μαξίμου τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, τι λέτε? Κάνετε λάθος αυτό που λέτε. Όχι. Κάνετε λάθος. Εμείς θέλουμε να υπάρχει στη δημοκρατία. Βλέπετε τι τίτλο έχουμε βάλει, Τσίπρας. Κατά παραφθορά του λαϊκού άσματος. Τα λουλούδια στην Ουδού από μένα. Το άσμα λέει στην κυρία από μένα. Τα λουλούδια λοιπόν στην Ουδού από μένα. Θεωρώ ότι θα ήταν λάθος να σκεφτόμαστε αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι που δουλεύουν για χρόνια στην αριστερά, διότι δουλεύουν συγχρόνως και για την δημοκρατία και ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Σωστό, και ένα δημοκρατικό πολίτευμα είναι αδύνατο να μην υπάρχει χωρίς την αντιπολίτευση. Αυτό νομίζω ισχύει για όλους. Και ξέρετε κάτι, όταν υπάρχει μια σωστή και δυνατή αντιπολίτευση. Και νομίζω ότι το λέτε ειλικρινέστατα. Βεβαίως. Και δυνατή αντιπολίτευση, αν υπάρχει, βοηθάει το πολιτιακό σύστημα. Το βοηθάει. Άρα λοιπόν, αν θέλαμε κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι θα ήμασταν πάρα πολύ λίγοι. Μάλιστα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι εδώ μου έχουν στείλει κάτι μηνύματα φίλοι, οι οποίοι έχουν και αυτοί χιούμορ και σαρκασμό και αυτοσαρκασμό, νεοδημοκράτες, οι οποίοι μου λένε ότι για όλα αυτά ο κύριος Λαφαζάνης με τον κύριο Στρατούλη. Α, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ το φταίξιμο. Τον καλέσαμε εδώ και είναι υπόλογος. Είναι υπόλογος διότι μου λένε ότι δεν πήραν αυτή την ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να σπρώξουν τον κύριο Τσίπρα να αναλάβει την ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή μου λέει φταίνε για όλα, να τους τα πείτε τώρα που τον έχετε εκεί απέναντί σας. Λοιπόν, ο κόσμος γελάει, σαρκάζει, γιατί τα πράγματα δεν είναι δεν μόνο εύκολα. Για γέλια, είναι και για κλάματα. Κλαυσίγελος, μια υπέροχη ελληνική λέξη. Πάω στον κύριο Αγγελάκα. Κύριε Αγγελάκα, όπως και εσείς και εγώ, περάσαμε τα καλύτερα χρόνια μας στη Νέα Δημοκρατία, από ηλικία προεφηβική, θα έλεγα. Τι έχετε να πείτε για την κατάσταση αυτή και για την εικόνα? Όχι μόνο, γιατί κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι το τεχνικό λάθος, η αβελτηρία, η αυλεψία, αυτό που έγινε τέλος πάντων, και το άλλο είναι η πολιτική διαχείριση αυτού του λάθους και αυτού του γεγονότος. Νομίζω ότι το δεύτερο είναι το χειρότερο. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο, από το οποίο κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία με αυτογελιοποίηση. Διότι θα μπορούσαν να μαζευτούν όλοι, και είναι ευθύνη του κυρίου Μεϊμαράκη αυτό και του κυρίου Παπαμιμίκου,
να μαζευτούν το Σάββατο το βράδυ, αφού έβλεπαν ότι δεν βγαίνει η υπόθεση πέρα με τη συγκεκριμένη εταιρεία, να βγάλουν μια ανακοίνωση και να πούν, ξέρετε, καλούμε τους φίλους να μην προσέλθουν αύριο, διότι για τεχνικούς λόγους θα πρέπει να αναβάλουμε για λίγες εβδομάδες την όλη σχετική διαδικασία. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Θα είχε ξεχαστεί μέσα σε μια μέρα η όλη ιστορία. Άφησαν την κατάσταση να εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε και δεν έφτανε αυτό. Καλά κρατεί το μαλλιοτράβηγμα από την Κυριακή και μετά. Με αποκορύφωμα αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Να κάθεται στην καρέκλα του ο κύριος Σταθάκης, κατά τα άλλα ευπρεπής άνθρωπος, είναι, πρέπει να σας πω, από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προσωπικά σέβομαι πολύ και εκτιμώ, ανεξαρτήτως αν διαφωνώ μαζί του σε πολλά. Να κάθεται λοιπόν αναπαυτικά στην καρέκλα του, αντί να απολογείται για πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την κυβέρνηση και τα έχει στην πλάτη του ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα, και να αφήνει δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να τραβάει ο ένας το μαλλί του άλλου. Λοιπόν, η δική σας αντίδραση. Εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχήν αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα, γιατί βρίσκομαι σε μια πρωτόγνωρη θέση μετά από 38 χρόνια συμμετοχής στους αγώνες στην παράταξη, από τα φοιτητικά μου χρόνια. Όσοι ξέρουν, ξέρουν την πορεία μου. Θεωρώ ότι η συγγνώμη μόνο δεν φτάνει. Ειλικρινά είμαστε καταρακωμένοι. Όμως πρέπει να κρατηθούμε. Και γι' αυτό απευθύνω και από τη φιλόξενη εκπομπή ένα μήνυμα στους φίλους ότι ψηλά το κεφάλι, κεντροδεξιά την έχει ανάγκη η πατρίδα. Την έχει ανάγκη και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα εξηγήσω αργότερα για ποιο λόγο. Να έρθω λίγο στο πρώτο σας ερώτημα. Νομίζω ότι σε 2-3 ζητήματα που είναι εθνική συμμαχισία πρέπει να υπάρχει συνεννόηση. Έτσι. Όπως είναι τα εξωτερικά θέματα και τα θέματα αμήνης, θα έλεγα εγώ από εδώ και πέρα. Άρα πραγματικά εμείς πρέπει γρήγορα να λήξουμε αυτή την θλιβερή ιστορία της ανάδειξης Προέδρου μας, για να μπορέσουμε μετά αφενός μεν να συνεννοηθούμε σε αυτά τα δύο ζητήματα, γιατί υπάρχει φωτιά στη γειτονιά. Έτσι. Και δεν ξέρουμε πώς θα έρθει η φωτιά αυτή και προς τα πού θα πάει. Και από την άλλη μεριά να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κυβέρνηση όπως θεσμικά και συνταγματικά μας έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός. Διότι εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει κακό στη χώρα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει έναν ταξικό αγώνα. Προσπαθεί να ξεθεμελιώσει δομές τις οποίες παραδοσιακά εμείς εκφράζουμε. Έχει δημιουργήσει έτι περαιτέρω προβλήματα και στην οικονομία, αλλά έχει ανοίξει και άλλα ζητήματα ως μειόφιλε, θέματα στην παιδεία, θέματα στο μεταναστευτικό. Άρα ο ελληνικός λαός και οι πολίτες, φαντάζομαι και αυτοί που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν μια ισχυρή αντιπολίτευση η οποία να ασκεί το έργο της. Νομίζω λοιπόν ότι γρήγορα πρέπει να τα τελειώσουμε αυτά. Θεωρώ την κατάσταση απαράδεκτη όπως έγινε. Συμφωνώ απόλυτα με τη διαπίστωσή σας ότι η διαχείριση ήταν άθλια, κακή και άθλια. Κάνω και από αυτό το φιλόξενο βήμα μία έκκληση να πέσουν οι τόνοι. Μπορούμε να τα βρούμε. Σε 15 μέρες να έχουμε λήξει αυτή την ιστορία. Δεν χρειάζεται άλλο να έχουμε τη συμπάθεια των πολιτικών μας αντιπάλων. Πρέπει να νιώσουν τον έλεγχό μας. Πρέπει να ακούν οι πολίτες τις πολιτικές μας θέσεις και πρέπει να σχηματοποιούν σιγά σιγά με το πρόγραμμα που φιλοδοξούμε να έχουμε, να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό μόλις το συντάξουμε, να έχουν και μια εναλλακτική λύση, γιατί έτσι δουλεύει η δημοκρατία. Πάντως, κύριε Αγγελάκα, επειδή όλοι γνωριζόμαστε, εγώ όπως είπα είμαι νεοδημοκράτης από την προεφηβική μου ηλικία. Έχει όμως ο καιρός γυρίσματα. Είμαστε εμείς που λέγαμε, όταν βλέπαμε για πρώτη φορά, και εμένα μου είχε προκαλέσει σοκ, πρόεδρο Βουλής που προέρχεται από την κυβερνόσα παράταξη, την οποιαδήποτε, την εκάστοτε κυβερνόσα παράταξη, μιλάω για την κυρία Κωνσταντοπούλου, να έχει ανοιχτό μέτωπο με τον πρωθυπουργό της χώρας και λέγαμε πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να λοιπόν που δεν πρέπει κανείς να λέει ποτέ. Διότι από ό,τι φαίνεται συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ζούμε σε μία περίοδο όπου τα πάντα είναι στον αέρα. Περίοδος αβεβαιότητος, ανασφάλειας, περίοδος ανατροπών, δραματικών και μη, περίοδος που το νέο, που δεν φαίνεται να είναι ακόμη μπροστά μας, έρχεται και σαρώνει ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα. Και αυτό το σάρωμα γίνεται με τρόπο καταστρεπτικό, όχι δημιουργικό πολλές φορές. Άρα, σωστά κάνετε και απευθύνεστε στους νεοδημοκράτες, που είναι ένα υπέροχο κομμάτι του ελληνικού λαού,
δίπλα στο εξίσου υπέροχο κομμάτι που μπορεί να ψηφίζει άλλα κόμματα, νοικοκυρέοι και αυτοί, σωστοί Έλληνες και Ελληνίδες, αριστερά, πιο δεξιά, πιο αριστερά, πιο άκρα αριστερά, πιο κέντρο, όλος ο ελληνικός λαός. Αλλά αυτό το κομμάτι του ελληνικού λαού που αυτοπροσδιορίζεται ως οπαδός της Νέας Δημοκρατίας και της κεντροδεξιάς, είναι ένα κομμάτι το οποίο αυτή την ώρα στενοχωριέται, έχει γονατίσει. Σου λέει όχι και αυτό. Γιατί όπως είπα και πριν, στην πολιτική, ακόμη πιο βαρύ από την ήττα είναι το αίσθημα γελιοποίησης. Και μάλιστα αυτογελιοποίησης και αυτοδιασυρμού. Αυτό περνάει η Νέα Δημοκρατία τώρα. Δεν αξίζει στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αξίζει στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι ο Πλακιωτάκης, ένα σοβαρό στέλεχος, ένα όριμο παιδί, ένας άνθρωπος χωρίς κόμπλεξ, τον έχω γνωρίσει και είναι φίλος, πολύ αξιόλογος, θα προχωρήσει τη διαδικασία για να μπορέσει να τη φέρει σε πέρας, να γίνει η παράδοση σε ένα νέο αρχηγό που θα εκλεγεί από την ανοιχτή διαδικασία. Θα επιστρέψουμε, αλλά πριν επιστρέψουμε σε εσάς, κύριε Αγγελάκα, θα πάω και πριν πάμε σε διάλειμμα, θα πάω στον κύριο Στρατούλη. Κύριε Στρατούλη, πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση? Καταρχήν στη χώρα. Θα ακουμπήσω σε μια λέξη που είπατε για το νέο, να σας θυμίσω αντιπαραθέσεις που είχαμε όταν ήμασταν φοιτητές της νομικής πάνω σε έναν αριστερό πολιτικό και διανοητή, τον Γκράμψη, ο οποίος όμως είχε πει μια, ο οποίος είπε πολλά σωστά, τα περισσότερα σωστά, αλλά είπε όχι, θα σας πάω αλλού. Αν θυμάστε, ο Γκράμψη είχε πει ότι πολλές φορές προσπαθεί να γεννηθεί το νέο, αργεί να γεννηθεί, το παλιό έχει πεθάνει, το νέο δεν κατάφερε να γεννηθεί και ζούμε μια ενδιάμεση περίοδο που είναι η περίοδος που γεννάει τέρατα. Έτσι. Η εποχή των τεράτων. Εκεί. Αυτή ζούμε τώρα. Εκεί. Στην Ελλάδα, στο πολιτικό σύστημα. Εκεί. Κοιτάξτε, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σε πρώιμη καταρχή αποσταθεροποίηση. Δύο μήνες πέρασαν, δύο βουλευτές δεν είναι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Γαβριήλος Ακελαρίδης που παρέδωσε και την έδρα και ο Παναγούλης, ο Στάθης, ο οποίος διαγράφηκε. Ένας βουλευτής, ο κύριος Νικολόπουλος, δεν είναι στους ΑΝΕΛ. Πάνε οι ωραίες εποχές που έλεγε η αριστερά. Εμείς δεν κάνουμε διαγραφές. Αυτά είναι των αστικών κομμάτων. Είναι ξένα προς τα ήθη μας. Από 155 κυβέρνηση 153 και το κυριότερο που αντιμετωπίζει είναι πρωτόγνωρη κοινωνική δυσαρέσκεια. Δύο μήνες μετά τις εκλογές είχαμε 12 Νοέμβρη και πρώτη φορά απεργία. Λίγες μέρες μετά από βουλευτικές εκλογές που πάντα τα συμβαίνουν. Να σας διακόψω ένα λεπτό, μου επιτρέπετε, με την αδειά σας. Βεβαίως. Με ειδοποιούν από το newsroom του καναλιού ότι έχουμε μια ομηρία στη Γαλλία. Χρήστος Παπαδόπουλος. Ναι, πάνω, κατάσταση ομηρίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην γαλλική πόλη Ρουμπέα, κοντά στο σύνορο με το Βέλγιο. Στην, γαλλική στην περιοχή της Γαλλίας ακούστηκαν πυροβολισμοί σύμφωνα με το Reuters. Υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Ωστόσο, δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία για το τι ακριβώς γίνεται στην περιοχή. Μάλιστα. Μακάρι να μην είναι αυτά για την ώρα. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό και να μην έχουμε υποτροπή των γεγονότων της προπερασμένης Παρασκευής. Ακριβώς. Επιστρέφουμε στην ελληνική επικαιρότητα. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτά με την κυβέρνηση. Ακόμα δεν ανέλαβε δύο μήνες και έχει πρόβλημα δυσαρμονίας με τα λαϊκά αισθήματα και που θα μεγαλώσει αυτή η δυσαρμονία με το ασφαλιστικό, με τη φορομπηκτική πολιτική στους αγρότες κλπ. Δεύτερο, πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας κατανοώ και τους δύο, αλλά θέλω να πω κάτι που μου έρχεται τώρα στο μυαλό μου. Δεν είναι δυνατό. Οι ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θέλω πάντα και νομίζω σωστά πρέπει να ξεχωρίζουμε τον κόσμο που ψηφίζει από τις ηγεσίες, γιατί αυτές έχουν την ευθύνη, κατάφερε μέσα στο 2015 να χάσει τις εκλογές του Γενάρη του 2015. Να χάσει το δημοψήφισμα, επειδή ήταν στο μπλοκ του ΝΕ, τον Ιούλιο, τις 5 Ιουλίου του 2015. Να χάσει τις εκλογές στις 20 Σεπτέμβρη. Από αντιπάλους, όλα αυτά και μετά να χάσει και από τον εαυτό της. Να χάσει από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία η ηγεσία της. Από την ανικανότητά της να κάνει εκλογές. Εγώ σας λέω, εμείς που βρεθήκαμε εκτός Βουλής το Σαββατοκύριακο που είχε το πρόβλημα Νέα Δημοκρατία, ξέρετε ότι κάναμε πανελλαδική σύσκεψη, ήρθαν 2.000 άνθρωποι από τα πέρατα της Ελλάδας, την κάναμε ομαλά κλπ. Χωρίς οικονομικά μέσα, χωρίς τίποτα. Χωρίς οικονομικά μέσα, χωρίς τίποτα. Μα ολόκληρο τόσο μεγάλο αστικό κόμμα της χώρας μας, η Νέα Δημοκρατία, να μην μπορέσει να κάνει εκλογές, πιστεύω. Και κλείνω με αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω και σας λέω ειλικρινά ότι αυτό οφείλεται όχι τόσο σε ανεπάρκειες τεχνικές ή προσώπων, οφείλεται κυρίως στην κρίση στρατηγικής. Η Νέα Δημοκρατία άντεξε με μεγάλα ποσοστά γιατί για ένα διάστημα δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, είχε μια αντιμνημονιακή φρασεολογία κλπ. Αν συνεχίσει να κινείται μέσα στα μνημονιακά πλαίσια, έχει ψηφίσει και το τρίτο μνημόνιο,
θα συνεχίσει να έχει κενό στρατηγική. Πώς θα κάνει αντιπολίτευση. Κάνετε έναν βαρύ πενιγμό τώρα. Όχι. Κάνετε έναν βαρύ πενιγμό. Όχι, ότι μας πήρε το ρόλο ως Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας. Αυτό υπενήσεστε. Αυτό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλετε ότι όταν έχεις... να στενοχωρήσετε την κυρία Καρακώστα. Όταν έχεις... Δεν θέλω να στενοχωρήσω κανένα, θέλω να πω τη δική μου αλήθεια. Όταν έχεις ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο και είσαι σε μνημονιακά πλαίσια, το πρόβλημα που έχεις είναι πρόβλημα στρατηγικής σαν Νέα Δημοκρατία. Πώς θα κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου όταν έχεις ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο? Άρα, το πρώτο θέμα που θα αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία την επόμενη περίοδο είναι το πρόβλημα στρατηγικής της. Τρίτο τώρα, για να πάμε μικρότερα κόμματα. Το ποτάμι φαίνεται ότι είναι σε διάλυση. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόβλημα διχασμού, Βενιζέλος από τη μία, η Φόφια από την άλλη. Πώς το λένε, η Ένωση Κεντρών του κυρίου Λεβέντη τρέχουν τα σάλια της το πότε θα κάνει οικουμενική ή διευρυμένη κυβέρνηση ο Τσίπρας να μπει στην κυβέρνηση να εφαρμόσει μνημόνια. Το ΚΚΕ επαγγέλλεται την τρίτη παρουσία, όχι τη δευτέρα παρουσία, ότι θα λυθούν τα προβλήματα του κόσμου και η Χρυσή Αυγή το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να εκφασιστικοποιήσει την ελληνική κοινωνία. Εμείς είμαστε εκτός Βουλής, που εκ των πραγμάτων θα παίζαμε το ρόλο μοναδική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στα μνημόνια και επομένως το πολιτικό σκηνικό που με ρωτήσατε έχει αυτά τα προβλήματα. Είμαστε σε εποχή των τεράτων πολιτικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, ελπίδα πάντα υπάρχει. Εγώ πιστεύω και με τις κοινωνικές αντιστάσεις και με τους αγώνες του λαού. Διέξοδος θα υπάρχει. Είναι μεγάλος. Διέξοδος θα υπάρχει να μπορέσει η χώρα μας να φύγει από αυτά τα μνημόνια της καταστροφής, να φύγει από αυτές τις δανειακές συμβάσεις της υποτέλειας. Και καθώς μας αφορά, παρά τις δυσκολίες που μας δημιουργεί ότι είμαστε εκτός Βουλής, θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε στον ελληνικό λαό και να τον πείσουμε ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος, υπάρχει εναλλακτική λύση, υπάρχει άλλος δρόμος. Μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς, να μην παραμείνει η χώρα μας σκλαβωμένη στα μνημόνια και στο χρέος. Να πω κάτι, μια και αναφέρθηκε. Μια, όχι, θέλετε. Αν μια πείτε τώρα, να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε δρυμύτεροι, κυρίες και κύριοι, και με περισσότερα νέα από αυτό το περίεργο γεγονός που βρίσκεται σε εξέλιξη σε γαλλική πόλη κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Σε λίγο.